είναι η απόψη του μελοσεβαστή. Ελάτε, κύριε Κυρίτσι. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Καλό θα ήταν να δανείζονται φθηνότερα οι επιχειρήσεις. Αυτό ακόμα δεν συμβαίνει. Και η αφήγηση κυβέρνηση. Τώρα θα συμβεί. Θα συμβεί, εντάξει. Μα τώρα γιατί πετύχαμε αυτά που πετύχαμε, αλλά, γι' αυτό σας εξηγώ τόση ώρα. Αλλά επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ μεροληπτεί κυρίως υπέρ του κόσμου της εργασίας, έχω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, το 500 ή το 700 ή το οτιδήποτε δοθεί τώρα, όπως είχε δοθεί και το 2007 που βγήκε η χώρα, αν θυμάστε, από την επιτήρηση που την είχε βάλει ο Άλογος Κούφης για δύο μήνες και κάνει τις εκλογές ο Καραμαλής, τα ίδια κολπάκια είναι. Με βάση το τι έχει προηγηθεί, είναι ότι έρχεται ο Σαμαράς, σου κλέβει το πορτοφόλι και σου δίνει 1,40 να πάρεις το εισιτήριο και μετά αυτό στο πουλάει ως φοβερή παροχή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι ντροπή. Δεν είναι θετικό δηλαδή το κοινωνικό μέρισμα, να μην το δώσει. Να μην το δώσω. Σας λέω, είναι ανάλογα. Άμα μου έχεις πάρει το πορτοφόλι και μου αφήνεις 1,40 να πάρω το λεωφορείο, να το λέμε έτσι. Μας πήρε το πορτοφόλι και μας άφησε 1,40 να πάρουμε το λεωφορείο. Αν θέλει να το. Ονομάσει μέρισμα, στο ονομάσει μέρισμα. Επίσης, το θέμα της ανάπτυξης. Όταν λέμε ότι θέλουμε μια ανάπτυξη με κέντρο τον άνθρωπο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει με μισθούς των 200 και των 300 ευρώ. Διότι ανάλογα με αυτό το οποίο πληρώνεις, αυτό παίρνεις. Δεν πρόκειται να μείνει επιστήμονας στην Ελλάδα ούτε για δείγμα. Θα έχουμε ένα δείγμα, θα τους βάζουμε στις βιτρίνες να τους κοιτάμε. Έτσι. Εσείς δηλαδή έχετε μαγικό ραβδί, κύριε Κυρίτση. Παρακαλώ. Έχετε ραβδί μαγικό, γιατί ακούω ότι δεν είναι θέμα. Πάντα δεν είναι καθόλου. Θα τα αλλάξει τώρα, αύριο το πρωί. Δεν είναι καθόλου θέμα μαγικού ραβδιού. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τάζει τα πάντα στους πάντες. Αντιθέτως, βλέπω την κυβέρνηση ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τα ξέχασε όλα. Τέλειωσαν τα μνημόνια, επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα. Επί 4 χρόνια μας λέγανε το πόσο άθλια ήταν τα πράγματα και δεν πρέπει να γυρίσουμε σε αυτά. Και τώρα τους κλείνει το ματάκι και λέει: εντάξει, παιδιά, τώρα γυρνάμε στην κανονικότητα. Πρέπει να αποφασίσει λοιπόν η κυβέρνηση και γενικά το μπλοκ εξουσία στην Ελλάδα τη κοινωνικο-οικονομική διαπλοκή τι θέλει να πει. Φυσικά, εντάξει, θα πει αυτά που θέλουν να πει για τις εκλογές για να μην είναι πολύ μεγάλη ήττα. Αλλά δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα τσιμπάει αυτά. Δηλαδή, η κουβέντα για το χρέος σας αφορά εσάς ή όχι, κύριε Κυρίτση? Γιατί μετά αύριο θα έχουμε και μια συνάντηση Μέρκελ Λαγκάρντ. Έχει τεθεί το θέμα, υπάρχει συμφωνία ήδη. Αυτά είναι συμφωνημένα από το 12. Συγνώμη. Ότι θα μπούμε σε μια μεγάλη συζήτηση για το χρέος. Ναι, αυτή η κουβέντα δεν πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Φυσικά και μας αφορά και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, μακάρι να υπάρξει κάποια στιγμή ένα πρωτογενές πλεόνασμα, διότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί το οποίο η κυβέρνηση Σαμαρά έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Εννοείται ότι το αμφισβητείτε αυτό, λέτε. Όταν βγήκε η Eurostat χθες και είπε ότι είναι 3,4 δις. Το αμφισβητούμε εμείς. Το αμφισβητούν πολλοί πάντως οι κύριοι Καραγκούνη. Το αμφισβητεί και εσείς από το ποτάμι. Και πολλοί Γερμανοί το αμφισβητούν. Και είναι η αναγκαία συνθήκη. Είναι η αναγκαία συνθήκη. Μισό λεπτό. Αν πάλι θέλω να το παίξω. Κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, θα πάρω το άρθρο του Κίρτσου που έλεγε ότι είναι μούφα. Επιβγάζει τις ανακοινώσεις. Ότι είναι μούφα το πρωτογενές πλεόνασμα και θα πω. Θα απομακρύνει ο κύριος Σαμαράς τον στενό συνεργάτη του κύριου Κίρτσου. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, αλλά όλοι ξέρουμε, μπορεί να μην ξέρουμε πολλά πράγματα από οικονομικά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τα θαύματα δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Πριν από ένα μήνα λέγαμε πω δεν θα έχει ο κόσμος να πάρει συντάξεις και ξαφνικά έχουν ένα τεράστιο πλεόνασμα τα ταμεία. Σε ποιους θα πουλάνε αυτά? Πάμε στον κύριο Αργυρό. Ναι. Εγώ να πω απλά ότι εντάξει, εγώ δεν βλέπω καμία κανονικότητα.